Πάρει το αποτέλεσμα, κατάφερε να δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Βλέπουμε για την Παγκόσμια ημέρα της μάχης εναντίον του καρκίνου στην παιδική ηλικία. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν που από το 18ο λεπτό απειλεί με την ευκαιρία του Ντοσεβί. Ο Σαράνοφ είναι εκείνος που διώχνει. Ακόμη μια προσπάθεια με σουτ εκτός περιοχής, μπάλα βρήκε στο χέρι του Γκόρξ. Βεβαίως όλες οι επιμαχές φάσεις, εδώ βάλαμε μια ενδεικτική, θα σχολιαστούν από τον Περικλή Βασιλάκη. Μια πρώτη γεύση έχεις δώσει, ναι. Έτσι ακριβώς. Πού να τα βάλεις στο βίντεο όλα αυτά. Ο διαιτητής ήταν προσαρμοσμένος στο αποκριάτικο κλίμα των ημερών. Είδαμε νωρίτερα την ευκαιρία με τον Αφελάκη, αυτή με τον Ντοσεβί, στο 44ο λεπτό. Εδώ διαμαρτυρήθηκε ο Σαράνοφ επειδή θεωρούσε ότι δεν τήρησε το fair play Ολυμπιακός. Αντεπίθεση του εργοτέλεια από τις λιγοστές φορές που το έκανε στο 49, προσπάθησε Ούλα να κρεμάσει τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Εδώ μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για τους Ερυθρόλευκους στο 55ο λεπτό, όταν από την παλιά του Τσόρι Ντομίνικες ο Αφελά έστειλε την μπάλα εκτός. Ακόμη μια φάση πια στο 60ο με Κασάμι και Τσόρι. Στο 65ο λεπτό βλέπετε τι χάνει ο Χάρα. Και αυτό, ε? Αυτό αν είσαι αμυντικός δύσκολα τη βγάζει από εκεί. Από τη γραμμή τέρματος με την φορά που έχει το σώμα. Αλλά κατάφερε ο Χάρα να χάσει αυτό το γκολ. Και στο 71ο λεπτό η σέντρα του Ντομίνγκες βρίσκει τον Τζίμι Ντουρμάς σε θέση βολής. Θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Χάρα βρίσκει την μπάλα, βέβαια. Ναι, εδώ προσπάθησε να καρφώσει ο Χάρα αν υπήρχε φιλέ. Όχι να καρφώσει, να πασάρει πίσω. Ναι, και αυτό στη γωνία. Λοιπόν, μπήκε πάντως στον γκολ το 1-0. Μέτρησε στο 73ο λεπτό ο Κώστας Φορτούνης που ήταν αποκάλυψε αυτό το παιχνίδι. Και όσο παίρνει μάτς στα πόδια του, ο νεαρός αποδεικνύεται άξιος εμπιστοσύνης του προπονητή σε μια θέση πολύ σημαντική για την εθνική ομάδα. Είδαμε λοιπόν το 2-0. Στο 78ο λεπτό, αυτό το μαρκάρισμα που δέχεται ο Κασάμι καταλογίζεται από τον διαιτητή του παιχνιδιού, τον Τάσο Παπαπέτρου, σε πέναλτι, σε παράβαση. Ο Τσόρι Ντομίνικες όμως δεν καταφέρνει να νικήσει τον Σαράνοφ. Ο Σαράνοφ τραυματίζεται, γίνεται αλλαγή με τον Καβουσάκη. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει, πιέζει και εδώ ένα εξαιρετικό γκολ ως επίλογος μιας γεματής εμφάνισης των Ερυθρολεύκων, τον Κώστα Φορτούνη που διαμορφώνει το τελικό σκορ το 3-0. Κατάφερε και είναι επιτυχία, παραλαμβάνω αυτό για τον Ολυμπιακό, πραγματικά να μείνει συγκεντρωμένος στο μάτς, έστω και αν ήταν ένα εξ αρχής δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα μας το σημερινό. Νομίζω ότι για 70 λεπτά ήμασταν αρκετά καλοί, ιδιαίτερα στο αμυντικό κομμάτι. Αντέξαμε την πίεση του Ολυμπιακού που στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο έντονη. Αλλά μετά μόλις δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, δεχτήκαμε και το δεύτερο πάρα πολύ γρήγορα και εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό που θα τον ανησυχούσε θα ήταν να μην είχαμε δημιουργήσει ευκαιρίες. Σήμερα βάλαμε 3 γκολ, θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει πολύ περισσότερα, 6, 7, 8 ή τόσα όσες ήταν και οι ευκαιρίες. Όμως το σημαντικό είναι ότι καταφέρνουμε να σκοράρουμε και να δημιουργούμε τις ευκαιρίες. Η imprensa também tem que entender que é preciso gerir isto tudo, né? Αν είχαμε το περιθώριο να παίζουμε όπως οι υπόλοιπες ομάδες κάθε 7 ή 8 μέρες, θα μπορούσαμε να ιεραρχούμε τα παιχνίδια, να τα προετοιμάζουμε όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όμως δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εμείς έχουμε αγώνες κάθε 3 ή 4 μέρες, το οποίο όμως για τον ίδιο είναι κάτι καλό, γιατί αυτό σημαίνει ότι είμαστε και στις 3 διοργανώσεις μέσα στους στόχους μας και διεκδικούμε και τις 3 διοργανώσεις. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνει πως οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα θέλανε να βλέπουν πάντα τους καλύτερους παίχτες να συμμετέχουν στα παιχνίδια και να κατεβαίνουν πάντα η καλύτερη δυνατή ομάδα, για να έχουμε πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στους αντιπάλους μας. Αν είχαμε βάλει τον Μίτρογλου από την αρχή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ή τον Μανιάτη από την αρχή στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, για τον ίδιο είναι σίγουρο και δεδομένο ότι δεν θα τους είχαμε διαθέσιμους στο παιχνίδι με την Νίπρο. Our club, we have to just focus on one game in a time. Σήμερα θα απολαύσουμε την σημερινή μας νίκη, όμως από αύριο θα συγκεντρωθούμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το παιχνίδι της Ουκρανίας με την Νίπρο. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας που έχουμε την Πέμπτη. Και όταν τελειώσει αυτό το παιχνίδι, θα σκεφτούμε το επόμενο που είναι με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει πως σαν ομάδα θα πρέπει να σκεφτόμαστε τα παιχνίδια ένα-ένα και να τα βρούμε. Καθαρή περίπτωση, το χέρι σε έκταση. Αποκτά αυτό που λέμε το πλεονέκτημα και κακώς δεν σημειώθηκε. Όπως και εδώ βρίσκει την μπάλα ο παίκτης του Ολυμπιακού. Γραμμή και μέσα είναι το μαρκάρισμα το οποίο είναι εις βάρος του. Πάνω στον Χάρα. Και είναι πέναλτι και αυτή η φάση την οποία πολύ εύκολα αποτυπώνεται και δεν χρειάζεται και πολύ, ας το πούμε, να το ψάξουμε. Όπως και εδώ το χέρι αυτό είναι σε τέτοια θέση που πάλι ο διαιτητής έπρεπε να οδηγηθεί στα 11 μέτρα. Και μία ακόμη φάση, το κράτημα το οποίο γίνεται στον παίκτη του Ολυμπιακού από τον αντίπαλό του. Στο Μανιάτη. Πολύ πιο εύκολα θα μπορούσε να το οδηγήσει στο σημείο του πέναλτι. Άρα με 3-4 πέναλτι. Από την προηγούμενη, από την επόμενη φάση, την οποία θα δούμε σε λίγο. Εδώ δεν υπάρχει πέναλτι. Βρίσκει την μπάλα πρώτα, εγώ θα έλεγα, ο παίκτης
των φιλοξενουμένων και μετά βρίσκει ο αντίπαλός του επάνω. Σωστό. Δεν είναι παράβαση πέναλτι που σωστά δεν σημειώθηκε από τον διαιτή σε αυτή τη φάση. Εδώ δεν βλέπει αυτό που έλεγε και ο Βασίλης ο Μπακόπουλος προηγουμένως στο χέρι και συζητούσατε και σχολιάζατε, το οποίο είναι και κίτρινη κάρτα και δεν έπρεπε βέβαια να μετρήσει στη συνέχεια τον γκολ το οποίο θα πετύχει ο συμπαίκτης. Το εδώ πέναλτι εις βάρος των φιλοξενουμένων. Δεν υπάρχει πέναλτι, γιατί και οι δύο παίκτες κινούνται προς την μπάλα. Θεωρώ ότι είναι λαθημένη η απόφαση του διαιτητή. Είναι σωστή η απόφαση του βοηθού να αφήσει τον παίκτη.